Νιώθει κανείς πάρα πολύ αμήχανα πάντοτε όταν είναι να μιλήσει για την ποίηση. Είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσεις για την πεζογραφία, για το διήγημα, για το ημερολόγιο, για την ιστορία, για οτιδήποτε άλλο, παρά για την ποίηση. Γιατί η ποίηση είναι τόσο φραγματική, θεματισμένη, σκοτεινή, ενηματική, απροσπέλαστη. Κατά βάση για μένα εντελώς απολιόρκητη, περιέχει πάντα ένα πυρήνα προσπέλαστο και δεν μπορείς να κινηθείς παρά μόνο στα πέριξ, ακραγγίζοντας στις αντανακλάσεις του νοημάτων μας. Δεν ξέρω καταρχήν αν υπάρχει ποίηση. Νομίζω ότι ποίηση δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει πεζογραφία και κινηματογράφος. Στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, ζούσε κάποιος κύριος ανάπηρος και τυφλός. Και έβαλε μια αγγελία ζητώντας έναν άνθρωπο να την υπηρετεί να τον πηγαίνει βόλτα το καροτσάκι και προσέλαβε έναν νεύρο ο οποίος πράγματι κάθε μέρα τον έβγαζε βόλτα με το καροτσάκι στην πόλη. Ο τυφλός κύριος ζήτησε από τον υπάλληλό του από κάποια μέρα και ύστερα να του περιγράφει συνέχεια τι βλέπει στο δρόμο με κάθε λεπτομέρεια. Και άρχισε αυτός ο νεύρος που τον έσβρωχνε να του λέει: βλέπω ένα φαρμακείο, βλέπω τα λεωφορεία, βλέπω τις κυρίες, ένα σκυλάκι περνάει από εδώ, με απόλυτη ανάλυση. Μετά από ένα μήνα, είπε ο νεύρος, αφού του περιγράφω το τι βλέπω στον δρόμο, στον κύριο που υπηρετώ, θα έγινε συγγραφέα. Κάθε ποιητής, πέραν το ότι προφανώς εγκορπώνεται και εσωτερικεύει κάποιες τεχνικές του παρελθόντος, οι οποίες έχουν κατακτηθεί από προηγούμενους, αυτό το λέω για τους καλούς ποιητές, κατά βάση να αρχίσει να υπάρχει ο ίδιος ως ποιητής από τη στιγμή που δημιουργεί μια ξεχωριστή γλώσσα, ένα δικό του σύμπαν, ένα επέκεινα απολύτως ιδιωτικό, το οποίο έχει τα δικά του κλειδιά πλέον, τα δικά του ενίγματα και τη δική του ιδιοσυχνότητα, το οποίο είναι ξεχωριστό από το σύμπαν ενός άλλου ποιητή. Δεν έχει σχέση, ας πούμε, ο Κάβρος με τον Καβάφη, ο Καβάφης με τον Εμπειρίκο, ο Εμπειρίκος με τον Εγωνόπουλο, ο Εγωνόπουλος με τον Σολομό. Ούτε πριν γεννηθεί ο Παπαδιαμάντης, η φίλη μας είπαμε τον Παπαδιαμάντη, ήταν το υπηρετήριο του Παπαδιαμάντη. Υπήρχαν οι γραφές, υπήρχε ο πλησιαστικός λόγος. Υπήρχαν, ας πούμε, δύο-τρία παραδείγματα πνιγμού ή ο συμβολισμός της βαπτίσεως, που είναι ο συμβολισμός της θανάτου και της Αναστάσεως που ενέπνευσε του Παρβογιανού. Η διατύπωση πολιτική, η γενιά της ήττας κτλ. Ούτε είναι αυτή η παραδοσιακή γκρίνια ότι οι ποιητές είναι κάτι κυνηγημένο, ας πούμε, αυτή η κλαψομουνιά όλοι. Εμείς οι ποιητές, δυσυγισμένοι, οχροί, να πούμε, πάντα είμαστε από τη ζωή κατατρεγμένοι και έσπασα τον κάλαμον του υπογραφόπου. Και η ποίηση είναι κάτι, ας πούμε, ο Οικονόπουλος που λέει σε αυτά τα χρόνια τα Σακάτικα, ήρθε στην αδερφόνη τους ποιητές, ο Χέντερλιν, μα τι χρειάζεται οι ποιητές σε έναν υπρόψιο καιρό. Υπάρχει μια φιλολογία ολόκληρη, να πούμε ότι οι ποιητές, εμείς οι ποιητές, οι πεζογράφοι, είμαστε κατατρεγμένοι, δεν μας αγαπούνε τη μοίρα, δηλαδή και μας επέβαλε κανείς να είμαστε ποιητές. Νομίζω ότι εδώ, βέβαια, η φύση τώρα ανάποδα, η Έλσα εννοεί κάτι άλλο. Εννοεί ότι πιθανότατα, γιατί είπαμε οι εκδοχές, είναι εκδοχές, τίποτα δεν είναι οριστικό ή απόλυτο, ο καθένας κάνει μια δυνητική προσέγγιση. Ίσως το εννοεί, πιθανότατα, κατά δική μου άποψη, στη βάση της ακατανοησίας, δηλαδή ότι πάντοτε αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα υψηλά, με την τέχνη, με την ποίηση, είναι καταδικασμένοι σε ένα κλειστό περίγυρο, στην ακατανοησία, σε μια μοναχικότητα περιβάλλουσα, η οποία στιγματίζεται και από υπερευαισθησίες, γιατί ένας ποιητής έχει αντένες πολλαπλάσιες των άλλων και πάσχει βαθύτερα. Και αυτό βιώνεται ως ένα είδος ήττας, με την έννοια ποτέ δεν μπορεί να κυριαρχήσει η άποψη της τέχνης, η τέχνη πάντα υπόκειται στη σκληρότητα της ιστορίας. Ταλαιπωρείται από την ιστορία και φυσικά οι δημιουργοί τσαλακώνονται από
τις ελπίστρες της καρδιάς των άλλων, από την τεχνολογία, από τη σκληρότητα της οικονομίας, τον κινησμό της πολιτικής, και αυτό είναι μία ήττα. Δεν ξέρω πώς το εννοεί, φιλοσοφική ήττα, θα μας απαντήσει μετά, αλλά αυτό έγινε και κουβέντα. Φέρεται να λέγεται ως αφορισμή, όμως το κουκούτσι του, έχει είναι έτσι και το δικό ήχος, είναι η ποιητική αφετηρία. Γι' αυτό και όλα τα κείμενα είναι γραμμένα και δομημένα ως ποίηματα, δηλαδή με τίτλο και με στίχους, και φυσικά είναι όλα ημερολόγιο, δεν υπάρχει καμία ημερολογική καταγραφή μας. Υπάρχει μία αρρύθμιση από τον Άσο μέχρι το 569, αν καλά. Μέχρι το 569. Και αυτοί οι αριθμοί συνεχίζονται από πείμα σε πείμα, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι πείματα, διότι ως πείμα δεν εμφανίζονται πάντως, δηλαδή η δομή τους είναι ποιητική και έχει ένα τίτλο και στίχους από κάτω. Και εκεί μέσα εμπλέκεται όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή να προσπαθεί να μιλήσει με έναν ποιητικό και ταυτόχρονα αντιποιητικό τρόπο για πάρα πολλά θέματα του βίου, η θεματογραφία της είναι τεράστια, να κάνει ποιήση με αντιποιητικό τρόπο και ποιητικό ταυτόχρονα, μιλώντας για τον έρωτα, για τη γυναίκα, την τεχνολογία, την ύπαρξη, το θάνατο, τη μιζέρια του βίου, τη μικρότητα, τις αυταπάτες, τη φενάκη της καθημερινότητας, τις διαφυγές, τις παρηγορίες, το ψευδεπίγραφο των πραγμάτων, τη χαμένη ουσία του βίου, τον έρωτα που διαφεύγει, τις άμυνες, τις προσποιήσεις, τις οχυρώσεις, η οχή, μία παράμετρος της ποίησης που φτιάχνει η Κορνέτη εδώ για κάποια χρόνια. Ουσιαστικά είναι ουσία από την ουσία της ποίησής της που εκβάλλει με μία διάθεση αφορισμών να πει πράγματα με πιο πεζό, πιο επιθετικό, πιο εχμηρό τρόπο, που στην ποίηση, την πιο ποιητική, ας πούμε έτσι, λέγονται πιο επενιχτικά, πιο καλυμμένα, πιο κοδόρια. Και είναι ένα είδος προσωπικό αυτό που περιέγγισα το βιβλίο. Και αυτό είναι για το ενδιαφέρον και γι' αυτό θα ήθελα να σταματήσω εδώ για να κουβεντιάσουμε και προς όλη την ενέργεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.